Κυρίες και κύριοι, παγκόσμιο σοκ προκάλεσε είδηση πως ο superstar του NBA, Kobe Bryant, σκοτώθηκε χθες το βράδυ σε πτώση ελικοπτέρου λίγο έξω από το Λος Άντζελες. Ενέργειες της Κίνας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Κυρίες και κύριοι, παγκόσμιο σοκ προκάλεσε είδηση πως ο superstar του NBA, Kobe Bryant, σκοτώθηκε χθες το βράδυ σε πτώση ελικοπτέρου λίγο έξω από το Λος Άντζελες. Ανάμεσα στους 9 νεκρούς και η 13χρονη κόρη του, με την οποία πήγαιναν να δουν μαζί αγώνα μπάσκετ. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως τα αίτια του δυστυχήματος ήταν η πυκνή ομίχλη από τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι και τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και τους συμμετέχοντες στα βραβεία Grammy. Άπαντες απέδωσαν τιμές στον Kobe. Γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει πως κατάφερε πολλά περισσότερα από αθλητικές διακρίσεις. So Echo, yeah, you're on a 1200 code. Are you requesting flight following? Two Echo X-ray. What is the intention? Two Echo X-ray. You're still too low level for flight following at this time. Ο πύργος ελέγχου κάνει συνεχείς αλλά μάταιες προσπάθειες να επικοινωνήσει με το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο βρίσκεται ο θρύλος του NBA, Kobe Bryant. Το σήμα χάνεται. Λίγο πριν τις 10 τοπική ώρα, το ελικόπτερο συντρίβεται στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν τα συντρίμμια του ελικόπτερου ακόμη να φλέγονται. In addition to our firefighters hiking into the incident, we had one helicopter flying to the incident with firefighter paramedics on board. They did a search of the area for survivors. Unfortunately, all the survivors on board were determined to have been perished. Ο βετεράνος superstar Kobe Bryant και η 13χρονη κόρη του Gianna σκοτώνονται. Λίγο αργότερα διευκρινίζεται ότι η σύζυγός του Vanessa και οι άλλες τρεις κόρες του δεν επέβαιναν στο ελικόπτερο. Kobe και Gianna είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος όταν κέρδισε Όσκαρ το 2018, ήταν η Gianna που τον συμβούλεψε να ασχοληθεί με το όνειρό του και να κάνει την ταινία μικρού μήκους Dear Basketball. My daughter gave me the best piece of advice. I was a little worried about turning this into a film. I'd never done that, something like that before. And we were in a house and we were talking about it as a family. And my little 11-year-old Gianna goes, "Well, Dad, you always tell us to go after our dreams. So, man up." She's 11. Man up. So I had to man up and go for it. Νεκροί είναι και οι άλλοι 7 επιβαίνοντες του ελικοπτέρου. Ανάμεσά τους ο πιλότος αλλά και ο προπονητής μιας κολεγιακής ομάδας baseball με την κόρη και τη γυναίκα του. Όλοι μαζί πήγαιναν στην αθλητική ακαδημία Mamba που ίδρυσε ο αθλητής, καθώς τα νεαρά κορίτσια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, είχαν αγώνα. Δύο είναι τα πιο πιθανά σενάρια για την πτώση του ελικοπτέρου. Η μηχανική βλάβη και η περιορισμένη ορατότητα. Στην περιοχή φαίνεται πως υπήρχε πυκνή ομίχλη. We do know there was an issue of visibility and a low ceiling. The actual conditions at the time of impact, that is still yet to be determined, and we'll have that with the NTSB shortly. Από την πρώτη στιγμή η είδηση του θανάτου του Kobe Bryant προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.